Ισχύει ότι δεν υπάρχουν ηγέτες στην αυπακτία. Ή ήταν κάποια μορφή πίεσης για να πετύχει η τοπική κοινότητα αυτό που ήθελε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ καταρχήν ό,τι λέω, το λέω και το πιστεύω από τις πράξεις και από τη λειτουργία στα 2,5 χρόνια που ζούμε, πώς χειρίζονται τα θέματα οι ηγέτες. Ένα θέμα όπως είναι τα πτηνοτροφεία, το οποίο το βιώνουν οι κάτοικοι του Γαλατά, δεν μπορεί, είτε λέγεται δήμαρχος, είτε λέγεται αντιπολίτευση, είτε οτιδήποτε, να το περνάνε απαρατήρητα και να μην ακούνε ούτε τους κατοίκους, ούτε την τοπική κοινότητα, η οποία κοινότητα έχει πάρει όλα τα προβλήματα στην πλάτη της και δεν εισακούγεται όσο πρέπει. Το λέω και το πιστεύω. Ο ηγέτης, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι αντιπολίτευση, πρέπει να είναι κοντά στους κατοίκους, να τους ακούει, να συζητάει και να δίνει λύσεις. Να φουγκράζεται ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Μόνο αυτοί είναι οι ηγέτες που ακούνε τον κόσμο. Και είμαι απόλυτος σε αυτό το πράγμα και δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Μόνο με τις πράξεις. Με τις πράξεις τους και με τις ενέργειές τους φαίνονται οι ηγέτες. Με αυτό που λέτε όμως αφήνετε κάποιο ότι δεν είστε ικανοποιημένοι τελικά. Αν και η απόφαση ήταν αυτή που θέλατε, δεν είστε ικανοποιημένοι όμως από την τοπική ηγεσία και την τοπική και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ μιλάω για το κεντρικό επίπεδο του Δήμου. Το οποίο είναι? Το οποίο είναι η Δημοτική Αρχή που έχει τον πρώτο λόγο, σαν πλειοψηφία, και μετά έρχονται όλοι έχουν τις ευθύνες τους. Και η Δημοτική Αντιπολίτευση έχει τις ευθύνες της. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως ήταν τα πτηνοτροφεία. Πέρα από το αποτέλεσμα. Τους θέλω, πρέπει να είναι πιο δραστήριοι και όταν μιλάμε, δεν μιλάμε για μια κοινότητα με 36 κατοίκους όπως είναι το Γολεμ, χωρίς να θέλω να δείξω τον κόσμο εκεί πέρα που δεν θέλει σε τίποτα, που τους εκπροσωπεί ο κύριος Καραλής. Έτσι να εξηγούμαστε. Για τον κύριο Καραλή θα τα πούμε στη συνέχεια. Και είναι και αντιδήμαρχος. Και έχει το εισπρακτικό κομμάτι της ΔΕΙΑΝ. Θα τα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό, ναι. Όταν λέτε όμως, ο κύριος Καραλής είχε την άποψη και τάχθηκε με την υπέρ του επιχειρηματία και υπέρ της επέκτασης των επιχειρήσεων. Ναι, αυτή είναι μια άποψη που είναι σεβαστή πιστεύω, έτσι. Ο όπως κύριος Καραλής για να σχηματίσει μια άποψη και να μιλάει για κόπρανα τουριστών θα πρέπει να γνωρίζει και τον τόπο μας και το χωριό μας και το γεωγραφικό μας κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζει. Και ότι γνωρίζει μια στιγμή για τους τουρίστες ότι μας αφήνουν κόμπρανα εδώ πέρα, ένα κομμάτι που επισκέπτεται, ένα χωριό, μια παραλία που επισκέπτονται 3.000 λουόμενοι επί καθημερινής βάσης το καλοκαίρι και εσείς το έχετε καταγράψει και είστε από κοντά και βλέπετε και γνωρίζετε. Κύριος Καραλής, θα τα απαντήσω και εγώ με την ίδια γλώσσα. Έτσι, ο κύριος Καραλής, από ό,τι έχω μάθει, ήταν ένας κρατικοδίαιτος σύμμαχος των κολλάδων στην Αθήνα. Και ήρθε εδώ πέρα λοιπόν και τον έχει βάλει ο Δήμαρχος. Αυτά πρέπει να βλέπει ο Δήμαρχος. Που βάζει κάποιους άσχετους ανθρώπους να διαχειρίζονται συμφέροντα της κοινωνίας. Έτσι. Και να παίρνουν αποφάσεις και να λένε απόψεις και να προκαλούν τον κόσμο. Ποιος είναι αυτός που προτιμάει τις κοτσιλιές από τα κόπρανα των τουριστών όπως είπε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς προτιμάμε τους τουρίστες με τα κόπρανά τους όπως λέει ο κύριος Καραλής. Παρά τις κοτσιλιές του Κοντοχρήστου που μας κλειδώνει μέσα στα σπίτια. Όμως πρέπει να ξέρει ο κύριος Καραλής ότι κάποιοι από αυτούς που έρχονται και κάνουν τουρισμό εδώ στις παραλίες μας επισκέπτονται και την περιοχή τους, την ορεινή ναυπακτία. Μήπως θα πρέπει να το σκεφτούν αν θα πρέπει να ξαναπάνε, γιατί τον κύριο Καραλή τον ενοχλούνται τα κόπρανα των ανθρώπων. Λες και αυτός τα δικά του τα παίρνει και τα επεξεργάζεται. Αν είναι δυνατόν, πρέπει να ντρέπεται που τον έχει ο Δήμαρχος σε θέση εισπρακτική στη ΔΕΙΑΝ για να παίρνει το μισθό, για τίποτα άλλο δεν τον ενδιαφέρει. Θα είναι προσεκτικός όταν μιλάει για τον Γαλατά. Αυτός και ο καθένας. Είναι πολύ λίγος των περιστάσεων. Χωρίς να έχει πατήσει στο χωριό μας ποτέ κάτι και βγάζει πορίσματα. Αμφιβάλλω αν του δώσει ένα αυτοκίνητο και του πούνε να έρθει στο Γαλατά, αν θα βρει το δρόμο να έρθει. Όσον αφορά σε προσωπικό επίπεδο με τον κύριο Καραλή. Δεν έχω κάτι σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, και εγώ και στο παρελθόν τον έχω εκφυλάσει και έχω πει ήταν ένας δραστήριος αντιδήμαρχος στην περιοχή του εκεί πάνω. Όμως, χωρίς να γνωρίζει, μίλησε προσβλητικά όσον αφορά αυτό με τον τουρισμό μας. Εμείς ζούμε από τον τουρισμό. Δεν μπορεί να μας δυσφημίζει. Δεν υπάρχει κάτι σε προσωπικό επίπεδο.
υπάρχει η στάση του στην οποία έτσι βγήκε, έτσι το οραματίστηκε, δεν ξέρω πώς, και είπε αυτές τις κουβέντες. Πρέπει να τα ανακαλύψω αυτά τα πράγματα. Γιατί και εδώ πέρα οι επιχειρηματίες που κουβέντιασαν με κάποιους επιχειρηματίες έχουν αντιδράσει, ναι. Καταλάβετε. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Όσον αφορά με την κυρία Κουτσοσπύρου, έχω αναφερθεί σε άλλες συνεντεύξεις. Η κυρία Κουτσοσπύρου, ξέρουμε τη στάση της και από το παλιότερα με το σύζυγό της, που ήταν στην Ινομαρχία, δεν ξέρω τι σχέσεις έχουν με τον επιχειρηματία και στηρίζει τον επιχειρηματία. Δεν θέλω να έχω τοποθετηθεί για αυτό. Σημασία έχει όμως ότι αυτοί που ήταν σκληροί απέναντι στην κοινότητα δεν ήρθαν ποτέ να καθίσουν να συζητήσουν. Έτσι, είναι δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεγήκαν από τον λαό να τους ακούνε. Έτσι, ορκιστήκανε για αυτό το πράγμα. Το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Ορκιστήκαν να υπηρετούν και να ακούνε. Και κανένας δεν το έκανε μέχρι σήμερα. Ο κύριος Στέλιος πιστεύω ότι είναι από τους μοναδικούς της Δημοτικής Αρχής που αγαπάει το Γαλατά πραγματικά. Αν και έχει πέσει σε μια δύσκολη εποχή που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Παλωμένη, όμως πριν λίγες μέρες λέγατε το αντίθετο και τον κατηγορήσατε πως έκανε ατόπιμα που δεν σας ενημέρωσε να παρευρεθείτε με τον κύριο Παλωμένη. Ναι, αυτό ήταν, κοίταξε, λάθη σίγουρα υπάρχουν. Λάθος τακτικές υπάρχουν. Αλλά πιστεύω πέρα από όλα αυτά, πιστεύω ότι τον αγαπάει τον Γαλατά ο Σπύρος ο Τσέλιος, απλά έχει πέσει στη λάθος πολιτική της Δημοτικής Αρχής.